Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο βρισκόμαστε σε ένα εγκατελειμμένο χωριό στην Πάφο, το οποίο ήταν τουρκοκυπριακό. Από το 1960 έχει εγκαταλειφθεί και πραγματικά, που σας το λέω, ο δρόμος δεν είναι καθόλου προσβάσιμος. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ ψηλό αυτοκίνητο και πάρα πολύ υπομονή και δύναμη για να φτάσεις εδώ. Πραγματικά. Και είναι το χωριό Φινικάς. Δείτε πως είναι. Με πέτρες. Μόνο. Βρίσκεται κοντά από την τεχνική λίμνη του Ασπρόκρεμου. Το χωριό υπήρχε εδώ. Μετά έγινε η τεχνική λίμνη του Ασπρόκρεμου. Γι' αυτό βλέπουμε και το νερό. Είναι ωραίο. Είναι ωραίος τόπος για να κάνεις φωτογράφηση. Με τα σπίτια και όλα. Έχει πάρα πολύ πολλούς ξένους. Και πραγματικά αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση ότι ήρθανε με χαμηλά αυτοκίνητα. Πώς μπόρεσαν και φτάσαν μέχρι εδώ. Και εγώ με το ψηλό αυτοκίνητο ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Για δείτε. Πόσο ωραία είναι. Για πάμε να σας δείξω λίγο. Εδώ βρίσκεται ένας παλιός φούρνος. Και πώς το καταλαβαίνεις ότι ήταν φούρνο. Βλέπεις εδώ αυτό που κάνει καμάρα. Είναι φούρνος. Περισσότερη ιστορία για το χωριό θα έχω κάτω στην περιγραφή. Για να τη δείτε. Δείτε. Πραγματικά θέλετε να έρθετε προσοχή πολύ στο δρόμο και να έρθετε με ψηλό αυτοκίνητο. Όχι χαμηλό. Δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό όλο είναι το χωριό. Και για αυτή τη θέα. Είναι κοντά στη θάλασσα. Και ίσως υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος εδώ που μιλάει για την ιστορία του χωριού. Υπάρχει κάμερα. Εκεί μέσα. Ρώσος πρέπει να είναι. Δίπλα από αυτό το χωριό μπορείς να αποτυπάμε είναι το τεχνικό λίμνη του Ασπρόκρεμου. Είναι τα χολέτρια από εδώ από πάνω. Τα εκεί, τα χολέτρια και η Αναρίτα. Θα σας δείξω και τον άνθρωπο που μιλάει στην κάμερα. Αν φαίνεται από εδώ. Είναι Ρώσος. Γιατί εκεί την κάμερα. Τέλος πάντων. Δεν φαίνεται ο άνθρωπο. Ελπίζω να λέει καλά λόγια. Πάνω κάτω αυτό είναι το βίντεο μας. Ναι, το γνωρίζω, είναι μικρό. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε σπίτι. Και από ό,τι είπαμε, η διαδρομή δεν είναι καθόλου προσβάσιμη. Είναι πάρα πολλά δύσκολη. Εντάξει. Λοιπόν. Δείτε αυτό το δέντρο που έχει γίνει μέσα στο σπίτι. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Αν σας έχει αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί έρχονται και άλλα βίντεο. Ελπίζω να όχι τόσο επικίνδυνα στους δρόμους, αλλά έρχονται και άλλα βίντεο. Εντυπώσεις από το χωριό Φινικάς, υπερόχες. Να προσέχετε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Yes.